Κρίνοντας από τον τομέα των ρούχων με τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλό είναι τα χριστουγεννιάτικα δώρα να τα παραγγείλετε από τώρα. Ίσως πάλι να είναι ήδη αργά, έγραψε στα τέλη Σεπτεμβρίου κατά την έναρξη της εκοκιστικής περίοδου ο Σταμάτης Κουρούδης, ένας από τους γνωστότερους και μεγαλύτερους επιχειρηματίες του τομέα στην Θράκη. Το χρηματιστήριο επιβεβαίωσε, αφού το βαμβάκι σήμερα παραλαμβάνεται από τους αγρότες στα 67 λεπτά το κιλό. Η τιμή εξαρτάται από το, διαμορφώνεται μάλλον με βάση το χρηματιστήριο βάμβακος της Αμερικής και γι' αυτό το λόγο μεταβάλλεται κάθε μέρα. Φέτος οι τιμές είναι όντως οι υψηλότερες των τελευταίων πάρα πολλών ετών, τουλάχιστον 30. Κυμαίνονται γύρω στα 70 λεπτά το κιλό, τώρα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, ακριβώς επειδή είναι βάση του χρηματιστήριου, κάθε μέρα μεταβάλλονται. Αυτή τη στιγμή είναι στα 67 λεπτά σήμερα. Η τιμή βαμβακός έφτασε φέτος σε επίπεδα ρεκόρ, σπάζοντας ακόμα και το φράγμα των 70 λεπτών. Η περίοδος της συγκομιδής φτάνει στο τέλος της, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα του προϊόντος δεν έχει ακόμα παραδοθεί στα οικοκυστήρια σε επίπεδο Θράκης. Έχει φτάσει μέχρι τα 72 και βέβαια αυτό είναι η τιμή βάσης. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποια προγράμματα για ποιοτικό βαμβάκι που παίρνουν κάποιες επιδοτήσεις, οπότε η τιμή αυτή γίνεται ακόμα υψηλότερη. Μέχρι που φτάνει στο ποιοτικότερο βαμβάκι? Στο ποιοτικό βαμβάκι μπορεί να πάρει μέχρι και 7 με 8 λεπτά επιπλέον από την τιμή βάσης. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η άνοδος της τιμής γινόταν την περίοδο μετά τη συγκομιδή ή πριν. Γιατί κατά την περίοδο της συγκομιδής υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά βαμβακιού σε όλο τον κόσμο και ως εκ τούτου οι τιμές πιέζονται. Είναι χαμηλές. Φέτος είναι η εξαίρεση και συμβαίνει το αντίθετο. Η άνοδος η μεγάλη, το ράλι, το χρηματιστηριακό συμβαίνει τώρα που μαζεύεται το βαμβάκι. Και γι' αυτόν τον λόγο δίνουμε τη δυνατότητα στον παραγωγό να εκμεταλλευτεί τις πολύ καλές τιμές και να κλείσει την τιμή με βάση την τιμή ημέρας που επικρατεί, δίνοντας ταυτόχρονα εμείς και μια εγγύηση ότι θα υπάρχει μια κατώτατη τιμή σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες. Ό,τι ανεβαίνει κάποια στιγμή θα κατέβει. Οι τιμές του βαμβακιού σκαρφάλωσαν στα ύψη ικανοποιώντας τους παραγωγούς, ωστόσο το νόμισμα έχει και άλλη όψη αυτή των καταναλωτών. Τις συνέπειες θα τις βιώσουν στο μέλλον, επισημαίνει ο Ηλίας Κουρούδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Οικοκυστηρίων. Η λογική λέει ότι θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις και στα προϊόντα, στα τελικά προϊόντα. Βέβαια αυτές δεν θα είναι άμεσες, δηλαδή δεν το βλέπουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί η άνοδος αυτή των τιμών αυτή τη στιγμή να έχει κάποια επίδραση στις τιμές των προϊόντων, των ρούχων σε ένα χρόνο ή σε 1,5. Παρόλα αυτά, είναι ό,τι είναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όσον αφορά στην παραγωγή, μικρή ήταν η απόδοση των ξηρικών εκτάσεων, ενώ ικανοποιητική ήταν των ποτιστικών, αυτό χάρη στον κόπο των αγροτών. Ο καύσωνας, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανοβρία, επηρέασε αρνητικά την απόδοση χιλιάδων εκτάσεων σε όλη τη Θράκη. Η Θράκη γενικά είναι αρκετά πιο όψιμη φέτος, που σημαίνει ότι είμαστε πίσω. Υπολογίζουμε ότι είμαστε στο 30 με 40% της συγκομιδής, τουλάχιστον στη Ροδόπη. Στον Εύρο είναι ακόμα πιο πίσω, οπότε έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας και μένει να δούμε ο καιρός πώς θα εξελιχθεί και αν θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τη συγκομιδή τις επόμενες εβδομάδες ή αν θα πάμε όπως παλιότερα και πιο πίσω, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Εξάλλου φέτος, σε αντίθεση με τις περασμένες χρονιές, η περίοδος του εκοκισμού αναμένεται να παραταθεί έως και τον Δεκέμβριο. Αυτό γιατί οι βροχοπτώσεις εμποδίζουν τους αγρότες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, εξήγησε ο Ηλίας Κουρούδης. Η βροχόπτωση βέβαια επηρεάζει και την ποιότητα του προϊόντος. Δυστυχώς η βροχή επηρεάζει και στην ποιότητα, κυρίως όσον αφορά το χρώμα. Μιλάμε για το δικό μας προϊόν, το εκοκισμένο βαμβάκι, αλλά κάνει σίγουρα πολύ πιο δύσκολη και τη δουλειά του παραγωγού που δεν μπορεί να μπει στο χωράφι και σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων ή καταιγιδών υπάρχει περίπτωση να χάσει και μέρος της παραγωγής του. Γι' αυτόν τον λόγο κοιτάμε πλέον να στρέψουμε τον κόσμο σε πιο πρώιμες ποικιλίες, δηλαδή αυτές που μπορούν να μαζευτούν νωρίτερα, ώστε να γλιτώσουμε τα φαινόμενα του φθινοπόρου, αυτά τα άσχημα καιρικά φαινόμενα.